Για πάμε λοιπόν τώρα στον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, να καταλάβουμε τι γίνεται και να αναλύσουμε τα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα, που είναι πραγματικά συνταρακτικές εξελίξεις. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την υπομονή και την ευγένεια, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Ήταν ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να δούμε τι γίνεται και στο άλλο στρατόπεδο, να το αναλύσουμε μέσα στη μέρα αυτό. Αλλά για την ώρα έχουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπαγεωργίου. Πραγματικά ήταν, δεν ξέρω, μη αναμενόμενο σε έναν βαθμό, γιατί έχουμε την παρέμβαση του Προέδρου, την απάντηση από κάποια στελέχη, το κλείσιμο της αυγής, την αποχώρηση από τα όργανα τριών σημαντικών στελεχών, του κυρίου Τεμπονέρα, Κοτσακά και Τσιόκα, την απάντηση εκ νέου του αρχηγού για τα μαύρα ταμεία, τέλος πάντων, και για το δικό του ΣΥΡΙΖΑ, και την επιμονή πάνω σε αυτό, και την πρόκληση, αν θέλετε, και προς την κυβέρνηση να πάνε σε ορκωτούς λογιστές και να ανοίξουν τα ταμεία και να δουν τι γίνεται. Τι ζούμε τώρα εδώ, τι είναι αυτό που ζούμε, και μάλιστα από απόσταση. Είναι σίγουρα εξελίξεις οι οποίες ξαναφέρνουν το ενδιαφέρον στο δικό μας στρατόπεδο, στο δικό μας γήπεδο, την ίδια στιγμή που ίσως θα έπρεπε πραγματικά, γιατί άκουσα και την ομιλία του Πρωθυπουργού που εκπέμψατε πριν από λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως θα έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε αυτή τη στιγμή και ορίζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Αλλά τέλος πάντων δεν είμαι εδώ γι' αυτό σήμερα. Ας ξεκινήσουμε με αυτά που αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Αναφορικά με την αυγή, θα ήθελα απλώς να κάνω την εξής διευκρίνηση. Υπάρχει μία αναστολή της έκπτωσης του καθημερινού φύλου. Μάλιστα. Υπάρχει μία επαφή με τους εργαζόμενους στον εκδοτικό ο οποίος βγάζει την αυγή. Υπάρχουν ανησυχίες, υπάρχουν αιτήματα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και θέλουν να εξασφαλίσουν την αυριανή τους ημέρα. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ούτε απολύσεις, ούτε σταμάτημα της έκδοσης και της έρευνας και της δημοσιογραφικής σύνταξης της αυγής. Συνεχίζει τουλάχιστον να βγαίνει ως κυριακάτικο φύλλο και ως online έκδοση. Δεν θα απολυθεί κανείς δηλαδή ούτε από το ημερήσιο? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, για τον απλούστατο λόγο. Για τον απλούστατο λόγο. Θα απορροφηθούν όλοι στα άλλα μέσα, εννοείται. Με τις ίδιες αμοιβές, ή θα γίνουν δραματικές περικοπές και θα απορροφηθούν σε μία έκδοση? Υπάρχει ένα οικονομικό δεδομένο το οποίο κανένας δεν αμφισβητεί για όλο τον κλάδο των έντυπων μέσων. Είναι μια κατάσταση η οποία βαίνει συνεχώς μειούμενη για όλα τα έντυπα μέσα, για όλες τις εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε ένα έντυπο όπως η Αυγή, η οποία έχει μια πολύ συγκεκριμένη... Ναι, αλλά αυτό είναι ένα κομματικό έντυπο, δεν είναι μια οποιαδήποτε εφημερίδα. Ακριβώς. Ένα όργανο του κόμματος. Δεν είναι ένα έντυπο το οποίο απευθύνεται στο 100% σωστά, του πληθυσμού, ούτε μπορεί να φτάσει κάθε άλλο. Αυτό. Άρα οι πωλήσεις του είναι πολύ πιο συγκεκριμένες. Είχαν μία μείωση κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, όπως είχαν όλες οι εφημερίδες. Είχαν μετά μία ακόμα δύσκολη κατάσταση για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και μέσω των εσωτερικών. Δηλαδή οικονομική είναι η λόγη που κλείνει η Αυγή, μας λέτε? Οι λόγοι είναι εξορθολογισμού της έκδοσης, όπως κάνουν πολλά έντυπα. Ναι. Δεν είναι το μόνο έντυπο που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα της τελευταίας δεκαετίας. Θα γίνουν και άλλες τέτοιες κινήσεις εξορθολογισμού, κύριε Παπαγεωργίου? Έρχομαι λοιπόν για να σας απαντήσω και για το θέμα των εργαζομένων, που πολύ καλά κάνετε και ρωτάτε, όχι μόνο εσείς αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ναι. Ότι εφόσον υπάρξει, όπως είπε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αυγής, μία πρόταση, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μία πρόταση, ένα επιχειρηματικό πλάνο, ένα εκδοτικό πλάνο, το οποίο θα μπορέσει να διορθώσει έστω και αυτή τη στιγμή κάποια από τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στα έντυπα μέσα, τότε φυσικά θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε στο έπακρο και τα εργασιακά δικαιώματα και τις εργασιακές απαιτήσεις και το προσωπικό αυτό το οποίο έχει μια μεγάλη γνώση. Μα αν αυτό το προσωπικό απορροφηθεί όμως, αν απορροφηθεί στα άλλα μέσα, τότε ποιος ο εξορθολογισμός? Αν έχουμε 50 εργαζόμενους και τους πάρουμε από εδώ και τους πάμε δίπλα, πάλι οι εργαζόμενοι εκεί θα είναι. Άρα δεν αλλάζει κάτι. Τι αλλάζει οικονομικά? Αντιλαμβάνομαι, γνωρίζω τις απόψεις σας και γενικότερα περί των επιχειρηματικών και των προσπαθειών γενικότερα στην οικονομία, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Εξορθολογισμός είναι ακόμα και με τους ίδιους εργαζόμενους να φέρνεις καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα και καλύτερο αποτέλεσμα στο αντικείμενό σου. Εάν επιτευχθεί αυτό, ο απότερος σκοπός δεν είναι να μειώσουμε τους εργαζόμενους. Ο απότερος σκοπός είναι αυτούς τους εργαζόμενους που έχουμε να τους βοηθήσουμε για να παράξουν το μεγαλύτερο. Γίνουν πιο παραγωγικοί. Εδώ πάντως, για να προλάβετε να μας πείτε και το επόμενο, κύριε Παπαγεωργίου, εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πια τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη για τον δικό του ΣΥΡΙΖΑ και για τα μαύρα ταμεία, τρισμαύρα τα μαύρα χρήματα, τα οποία δεν θα ανεχθεί ποτέ. Είναι,
είναι καταφανής ο υπαινιγμός εδώ για την προηγούμενη διαδικασία. Υπήρχαν μαύρα χρήματα μέσα στο χάος που παρέλαβε ο κύριος Κασελάκης. Ανακάλυψε και μαύρο χρήμα. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, και σας λέω το όχι πρώτα για να είναι ξεκάθαρη η απάντησή μου. Ο κύριος Κασελάκης έχει βγει στο πολιτικό σκηνικό, πολλοί λένε ως ένας άνθρωπος ο οποίος πέφτει σαν μετεωρίτης, γιατί είναι εκτός πολιτικής επετηρίδας και εντός πολιτικού κόσμου μέχρι πρόσφατα και φέρει μέσα του και τους τρόπους επικοινωνίας αλλά και τις αντιλήψεις μιας γενιάς νεότερης, την οποία την έχει γαλουχίσει το πολιτικό σύστημα με τέτοιες γενικόλογες αποδοχές. Δηλαδή, δεν μπορεί στην Ελλάδα, που συζητάγαμε πριν από κάποιο καιρό, να αποδεχόμαστε όλοι και να λέμε, κοιτάξτε να δείτε, όλοι παρακολουθούνται. Γενική αποδοχή, που σε άλλες χώρες δεν είναι το αντικείμενο. Παντού κυκλοφορεί χρήμα χωρίς απόδειξη. Γενική αποδοχή, όπου δεν μπορεί να είναι το αντικείμενο της πραγματικότητας. Να φτάνουμε λοιπόν να λέμε ότι κάτι, ενώ για όλο τον κόσμο υπάρχει ως ζήτημα, για τον πολιτικό κόσμο είμαστε όλοι σε ένα απειρόβλητο και δεν πρέπει να μιλάμε γι' αυτό. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται ο κύριος Κασελέκης και λέει: στην Ελλάδα βλέπω ότι γίνεται ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω και δεν μπορώ να αποδεχτώ. Το μαύρο χρήμα. Εγώ ως ερχόμενος από ένα άλλο πολιτικό σύστημα, από ένα άλλο, μια άλλη πολιτική αντίληψη ή κομματική αντίληψη. Ναι. Και το λέει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, εάν αυτός ο τρόπος, γιατί η συζήτηση. Μα ένα λεπτό. Αυτό δεν το λέει μεμονωμένα και αποσπασματικά. Απευθύνοντάς το προς γενικό στο πολιτικό σύστημα το οποίο έχει συναντήσει και έχει γνωρίσει. Το συνοδεύει με την καταγγελία του ότι παρέλαβε χάος. Το συνοδεύει με την διατύπωση ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ανεχθεί μαύρο χρήμα. Και σήμερα λέει, αν θέλετε μαύρο χρήμα, εκλέξτε άλλο πρόεδρο. Αυτά προφανώς απευθύνονται στο εσωτερικό. Να προσθέσουμε όμως. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαγεωργίου, να πάμε σε ειδήσεις σε τίτλους, γιατί είναι και μισή, και να γυρίσουμε σε δύο λεπτά. Έχετε την καλοσύνη. Με τρεις φράσεις θα κλείσουμε μετά. Ναι, πάμε, έλατε. Ευχαριστούμε πολύ. Για να επιστρέψουμε λοιπόν εδώ στον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, με τον οποίο συζητάμε τα τεκτενόμενα. Για πάμε τον ξαναβρούμε. Κύριε Παπαγεωργίου, μας ακούτε? Είμαι στη γραμμή, κύριε Παπαγεωργίου, σας ακούω. Λοιπόν, εκκρεμεί η απάντησή σας. Πώς γίνεται όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κασελάκης, για να μην ακριβώνουμε στην ερώτηση, να μην απευθύνονται στον προκάτοχό του, τον κύριο Τσίπρα? Όχι, δεν απευθύνονται. Ξεκινάω πρώτα απ' όλα από κάτι το οποίο φαίνεται να ενοχλεί τουλάχιστον ως προς τη ρητορική. Αυτό που με αναφέρετε περί του δικού μου ΣΥΡΙΖΑ, με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το ζήτημα ο κύριος Κασελάκης. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι το να λέει κάποιος ότι στο κόμμα που υπηρετεί αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί κάτι το οποίο ίσως διαφαίνεται για κάποιους ως μία εκ των λύσεων που μπορεί στο ευρωπαϊκό, στο ελληνικό σκηνικό να μπορούσε να προσεγγίσει κανείς. Εκτός όμως της πραγματικής νομιμότητας και εκτός αυτού το οποίο πρέπει ηθικά και νομικά να κρατάει ατόφιο ένα κόμμα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό δεν είναι να μην το πει ο Κασελάκης αυτό. Είναι να το πούν όλοι με αφορμή αυτό που είπε ο Κασελάκης. Να βγουν όλοι οι πολιτικοί ένας-ένας και να πούν ότι στη Νέα Δημοκρατία που υπηρετώ εγώ, στο Πασόκ που υπηρετώ εγώ, στο οποιοδήποτε κόμμα έχω υπάρξει εγώ, να ακουστούν όλα τα εγώ αυτά, ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε αυτή την προέλευση των χρημάτων. Αυτό θα το λένε να τα κόμματα. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα να λέει τα παίρνουμε. Εφόσον λοιπόν όλοι λένε για το δικό του κόμμα ο καθένας το οποίο υπηρετεί το ίδιο πράγμα, γιατί να εμένουμε τόσο στο συγκεκριμένο? Πάμε όμως στο εντάξει, χάρι, το δεν είναι και απλό πράγμα να λέει να παραδέχεται ένας πολιτικός αρχηγός ότι παίρνει μαύρα χρήματα το κόμμα του. Δεν παραδέχεται κανένα αυτό το αντικείμενο. Όχι, κύριε. Μα το είπε ο κύριος Αποστολάκης, δεν το είπε? Ότι όλα τα κόμματα λέει παίρνουν. Φυσικά λέει παίρνουν. Όλα τα κόμματα παίρνουν. Ο κύριος Αποστολάκης είναι ένας επιτελικός, προέρχεται από τις τάξεις του στρατού. Είναι ένας άνθρωπος όπου μπήκε στην πολιτική και υπήρξε και υπουργός. Αλλά διατηρεί σίγουρα και μέσω της ηλικίας του και μέσω του βαθμού του οποίου είχε μια συγκεκριμένη ρητορική και αντίληψη. Η ηλικία του κύριου Αποστολάκη. Μόνο σε αυτόν. Δεν ήξερε τι έλεγε ο Αποστολάκης. Τη δική του συγκεκριμένη έκφραση, γιατί πιστεύω. Δεν είναι κάτι το οποίο σας αναγγέλλω. Πιστεύω ότι εν τη ρήμη του λόγου εκφράζει κάτι πάρα πολύ υγιές με αυτόν τον τρόπο, αλλά με έναν τρόπο ενός επιτελικού, ο οποίος. Επομένως δεν ισχύει, λέτε. Πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, δεν είναι αυτονόητο ότι αν έβλεπε ο κύριος Κασελάκης ότι η διατύπωση για το μαύρο χρήμα
αντανακλά, απευθύνεται ή επιχειρείται να οδηγηθεί προς τον προκάτοχό του. Δεν θα το διώθονται αμέσως. Δεν θα έλεγε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε ποτέ μαύρο χρήμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Αντιθέτως και στο χάος που παρελαβείνει, επιμένει και στο μαύρο χρήμα. Από τη στιγμή που παραλαμβάνει κάτι και μαθαίνει και σιγά σιγά και στιγμιαία το τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει, είναι αυτονόητο ότι μιλάει για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Αυτή τη στιγμή πολλοί θα θελήσουν. Άρα ο εξορθολογισμός θα συνεχιστεί, μας λέτε. Και βάζει τα όρια, βάζει τα όρια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ενδώσω σε κάτι το οποίο ίσως μου προτείνει οποιοδήποτε. Αυτό είναι το ότι στο κόμμα έχουμε αναταράξεις δεν ενδιαφέρει, κύριε Παπαγεωργίου, ότι τρία στελέχη σηκώθηκαν και έφυγαν από τα κομματικά όργανα. Σοβαρά στελέχη, με μεγάλη επιφάνεια οπωσδήποτε. Ότι υπάρχουν και άλλες φωνές που είναι δυσαρεστημένοι από όλα αυτά που ακούνε και ότι το κόμμα τέλος πάντων πάει σε ισχυρές αναταράξεις. Αυτό ενδιαφέρει σίγουρα όλη την δομή του κόμματος και όλη την οργανωτική του εξέλιξη. Αυτό δεν είναι όμως το αντικείμενο που αυτή τη στιγμή βγάζουμε τουλάχιστον εμείς προς τα έξω στο κόμμα, γιατί βλέπουμε ότι τη στιγμή που έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει ότι από τώρα, πριν από λίγο, από το βήμα της Βουλής, ότι η ταχύτητα των εξελίξεων είναι τέτοια που μπορεί να προσέξει, να αλλάξουν τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη, και καλεί και λέει ας είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες ότι έκαναν πράγματα τα οποία τραυμάτισαν και την τσέπη τους και την ηθική τους υπόλοιψη και την αντίληψή τους. Εμείς έχουμε να ασχοληθούμε και με τα εσωτερικά του κόμματος. Δεν μπορούμε όμως να βάλουμε τα εσωτερικά του κόμματος πάνω από αυτούς τους κινδύνους και από αυτές τις αντιλήψεις των πολιτών, οι οποίοι έρχονται και στις ευρωεκλογές και την επόμενη μέρα και λένε εδώ είναι τα σημαντικά προβλήματα. Εδώ έχω πρόβλημα. Δεν έχω το πρόβλημα του ποιος θα είναι πού, σε ποια θέση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πρόβλημα ότι δεν με εκφράζει η πολιτική της κυβέρνησης και αναζητώ από πού θα βρω τη λύση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργίου. Θα λυθούν. Μάλιστα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.